το ρήμα. Το ρήμα μιας πρότασης είναι η λέξη που φανερώνει ότι κάποιος ενεργεί, παθαίνει κάτι, βρίσκεται σε μια κατάσταση ή έχει κάποια ιδιότητα ή χαρακτηριστικό. Παράδειγμα. Τα παιδιά παίζουν. Ενέργεια. Ο Αλέξης τραυματίστηκε. Παθαίνει κάτι. Το μωρό κοιμάται. Βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου. Ο παππούς μου ήταν στρατιωτικός. Έχει μια ιδιότητα. Το μωράκι σας είναι όμορφο. Χαρακτηριστικό. Το υποκείμενο. Η λέξη που φανερώνει ποιος ενεργεί, παθαίνει κάτι, βρίσκεται σε μία κατάσταση, έχει μία ιδιότητα ή χαρακτηριστικό, ονομάζεται υποκείμενο του ρήματος και είναι πάντα σε πτώση ονομαστική. Αν το υποκείμενο εννοείται, τότε παραλείπεται. Παράδειγμα. Ο Πέτρος παίζει κυνηγητό. Ποιος παίζει κυνηγητό? Ο Πέτρος. Υποκείμενο. Τα φώτα άναψαν στην πλατεία. Ποια άναψαν? Τα φώτα. Υποκείμενο. Μιλάει όλη την ώρα. Ποιος μιλάει? Εννοείται αυτός. Υποκείμενο. Το αντικείμενο. Η λέξη μιας πρότασης που φανερώνει σε ποιον ή σε τι μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου, λέγεται αντικείμενο, και απαντάει σε ερωτήσεις όπως «Τι», «Σε ποιον», «Με ποιον», «Πιανού» και άλλες. Παράδειγμα. Ο διαιτητής διάβασε τους κανόνες. Τι διάβασε? Τους κανόνες. Αντικείμενο. Μου μίλησε. Σε ποιον μίλησε? Μου, δηλαδή σε μένα. Αντικείμενο. Το κατηγορούμενο η λέξη της πρότασης που προσδίδει στο υποκείμενο μία ιδιότητα ή αναχαρακτηριστικό ονομάζεται κατηγορούμενο. Το κατηγορούμενο συνδέεται με το υποκείμενο με ένα συνδετικό ρήμα. Συνδετικά είναι τα ρήματα «είμαι», «φαίνομαι», «θεωρούμε», «γεννιέμαι», «διορίζομαι», «εκλέγομαι», «λέγομαι», «ονομάζομαι», «ζω», «πεθαίνω» και άλλα. Παράδειγμα, πέθανε φτωχός. Διορίστηκε δάσκαλος. よし <music>